Τα εκπληκτικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί για τον καρκίνο του ορθού. Ναι, όπως είδαμε, τα εκπληκτικά αποτελέσματα του 5% τοπικές υποτροπές που βλέπουμε στα σύγχρονα χρόνια, μερικές δεκαετίες πριν, δεν μπορούσαμε ούτε να τα φανταστούμε. Okay. Φαίνεται πως οι πολύ καινούργιες, πολύ καλές τεχνικές του χειρουργείου και οι πολύ καλές πραγματικά δυνατότητες της ακτινοθεραπείας, όπως η AMRT, έχουν φτάσει σε ένα πλατό ανταπόκριση. Θα προσπαθήσω να σας πείσω ότι έχει συμβολή η ακτινοθεραπεία, η χημειοθεραπεία. Δεν θα σταθώ εδώ, φάνηκε και προηγούμενα, ότι για πρακτικούς λόγους χωρίζουμε τον καρκίνο του ορθού σε καλής πρώιμης έκτασης και ενδιάμεσης και θα έλεγα και τοπικά εκτεταμένου. Πιο εύκολα θα το δούμε, αν θυμηθούμε ένα παλιό western σπαγέτι της δεκαετίας του 60, ότι εκεί που δεν χρειάζεται η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία είναι η καλή περίπτωση. Εκεί που χρειάζεται να μπούμε είτε με χημειοθεραπεία είτε και με τα δύο, είναι οι περιπτώσεις που πραγματικά θέλουν βελτίωση τα αποτελέσματα. Όπως σε όλους τους όγκους, σε όλους τους ογκολογικούς ασθενείς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επιβίωση και η μείωση των τοπικών υποτροπών. Όλα τα άλλα που συζητάμε σήμερα είναι για να επιτύχουμε ένα καλό χειρουργικό αποτέλεσμα και να διατηρήσουμε το σφιχτήρα ή ακόμα και για να μην χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Μας απασχολούν λοιπόν κυρίως για τη χημειοθεραπεία αλλά και για την ακτινοβολία τα στάδια, τα κλινικά στάδια 2 και 3. Δεν θα μιλήσω καθόλου για τα μεταστατικά στάδια, αλλά πραγματικά με τις σύγχρονες μεθόδους και όπου έχουμε μονήρεις εντοπίσεις μεταστάσεων, μπορούμε ακόμα και για αυτούς τους ασθενείς να μιλήσουμε για πολύ καλά αποτελέσματα. Πώς μπαίνει η χημειοθεραπεία? Όπως βλέπετε, σε αυτό εδώ πέρα τη διαφάνεια, όλα αυτά είναι πριν το χειρουργείο. Από αυτή τη γραμμή και μετά είναι μετά το χειρουργείο. Δηλαδή, θα μπορούμε να τη δώσουμε, τα είπε και ο κ. Βακάλης, πριν το χειρουργείο, πριν ξεκινήσει την ακτινοβολία, μαζί με την ακτινοβολία. Αναφέρθηκε και στο να χορηγηθεί μόνη χημειοθεραπεία, παρόλο που δεν είναι αυτή μια πρακτική δοκιμασμένη. Και φυσικά, μετά το χειρουργείο. Πολύ απλά μέσα σε αυτό το πίνακα φαίνεται χρονικά τι επικράτησε, τι ήταν καλύτερο, είναι διαφορετικό τώρα από αυτό που ήταν μερικές δεκαετίες πριν. Μέχρι το 1990 ήταν τρεις μελέτες οι οποίες είχαν δείξει πως όταν χρησιμοποιούμε χήμιο ακτινοβολία μετά το χειρουργείο έχουμε πολύ καλά τοπικά αποτελέσματα. Σιγά σιγά όμως αρχίζαν οι χειρουργικές τεχνικές που βελτιώναν τα αποτελέσματα αλλά και ακτινοθεραπευτικές τεχνικές που μπαίνανε πριν το χειρουργείο. Βλέποντας λοιπόν ότι αυτά τα αποτελέσματα της χορήγησης ακτινοθεραπείας πριν το χειρουργείο είναι καλά, αρχίζαν οι μελέτες και βάζανε και την χημειοθεραπεία πριν το χειρουργείο. Μέχρι που ήρθε η γερμανική μελέτη, η οποία μας έδειξε ότι... Συγγνώμη να τα περάσω αυτά επειδή φάνηκαν προηγουμένως. Έτσι. Ότι σε ασθενείς με κλινικό στάδιο ΤΑΦ3, ΤΑΦ4 και θετικούς λεμφαδένες... ΤΑΦ3, ΤΑΦ4, κλινικό, απεικονιστικά. Δεν μιλάμε για το χειρουργικό παρασκευασμά. Σωστό. Σε όλη τη βιβλιογραφία αναφέρεται κλινικό ό,τι έχουμε... Δεν είναι DNM, δεν είναι DNM. Το ΤΑΦ3, ΤΑΦ4 δεν έχει σχέση με DNM που λέμε όγκος, αδένες και μετάσταση. Είναι το βάθος του όγκος. Οι αποφάσεις μας παίρνονται... Έχει σε πολλά ακροατήρια αυτό μπερδευτεί. Το ΤΑΦ3, το ΤΑΦ2, το ΤΑΦ1 είναι το βάθος του όγκου, βάσει το οποίο θα αποφασιστεί αν θα γίνει ή όχι νεοάντζουβαντ. Το TNM είναι το γνωστό κλινικό σύστημα που ξέρει όλος ο κόσμος για όλες τις αρρώστιες, όγκος, αδένες, μεταστάσεις. Επειδή... Και πολλές φορές το κρατήριο γίνεται μπέρδεμα αυτό.
Αυτή τη στιγμή μιλάτε για το βάθος του όγκου, το TAF3. Φυσικά το TAF3 αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο βάθος όπως και το TAF4. Τα έδειξε ο κ. Βακάλης προηγουμένως. Ναι. Πολύ σωστά τα έδειξε. Μετράνε άλλα πράγματα. Το TAF που είναι tumor είναι το βάθος του όγκου στο τείχομα. Βλενογόνος, υποβλενογόνος. Λοιπόν, το τι είναι. Από τον, από, το βλενογόν, το... από τον βλενογόνο μέχρι τον ορογόνο και το περιορθικό λίπος είναι το βάθος του όγκου και από αυτό θα εξαρτηθεί η απόφαση για νεοάντζουβαντ θεραπεία. Το TNM σύστημα, που είναι όπως το λένε λέξεις, tumor nodes μεταστάσεις, είναι η συνολική κατάσταση του ρόστου. Μπορεί ένας να έχει TAF2 τοπικό, βάθος δηλαδή, και να έχει μεταστάσεις στο ύπαρ. Που είναι στάδιο 4, κλινικό, το TNM. Ναι, αλλά αυτό το TAF2 γενικότερα θα είναι TAF2-0M. Εμένα. Εμένα. Σωστά. Πάλι TAF είναι. Αλλά είναι για να πάρουμε απόφαση για νεοάντζουβαντ. Το TAF, δηλαδή το TAF μετράει το βάθος του όγκου, από βλενογόνο μέχρι ορογόνο και περιορθικό λίπος, ενώ το TNM μετράει όγκο, αδένες και μεταστάσεις για το σύνολο της νοπλής. Ωραία. Το TAF3 είναι το βάθος του όγκου. Το βάθος του όγκου. Εντάξει, να προχωρήσουμε. Δεν έχω κρατήσει ένα πίνακα με το TNM, αλλά νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους. Δεν χρειάζεται σε μια τέτοια παρουσίαση να φαίνεται. Λοιπόν, μπαίνοντας τη σύγκριση, απευθεία σύγκριση πρώην χειρητικής και μεταχειρητικής χημειοακτινοβολίας, φάνηκε ότι οι ασθενείς υποτροπιάζουν λιγότερο όταν πάρουν τη θεραπεία αυτή πριν το χειρουργείο και μάλιστα ότι οι τοξικές επιδράσεις της χημειοακτινοβολίας είναι λιγότερες στην πρώην χειρητική, με επιπλέον πλεονέκτημα να διατηρείται ο σφιχτήρας σε μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών. Εκεί μπαίνει, από αυτή τη μελέτη αλλά και από άλλες μελέτες, μπαίνει το στάδιο πάλι, μετά το χειρουργείο. Δηλαδή αυτό που παίρνουμε στα χέρια μας από το παθογνωτικό δραστήριο, που προστίθεται ένα ύψιλον μπροστά. Φαίνεται λοιπόν από τις μελέτες που έχουν γίνει ότι οι ασθενείς που έχουν θετικούς λεμφαδένες μετά το χειρουργείο δεν πάνε καλά. Και μάλιστα μπήκε και ένας καινούριος όρος, το Tumor Regression Grade, το TRG, το οποίο λαμβάνει υπόψη το πόσα ζωντανά κύτταρα καρκινικά έχουν στο παθοανατομικό παρασκεύασμα και το ποσοστό της σύνωσης. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι οι ασθενείς με NI2 μετά το χειρουργείο, δηλαδή αφού χειρουργηθούν, δεν πάνε καλά και οι ασθενείς με 0 καρκινικά κύτταρα είναι αυτοί που πάνε καλύτερα. Για να σας πείσω, βλέπω αυτή τη μελέτη της URTC, όπου φαίνεται ότι χρησιμοποιώντας μόνο ακτινοβολία σε αυτό το σκέλος, οι τοπικές υποτροπές είναι πολύ μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες που χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο χημειοθεραπεία και ακτινοβολία. Άρα σημαίνει ότι όταν προσθέτουμε τη χημειοθεραπεία σε οποιαδήποτε φάση της αγωγής μας, πάνε καλύτερα. Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι μπορούμε να δώσουμε τη χημειοθεραπεία μας και αμέσως μετά την ακτινοβολία, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Βακάλης, ιδίως στο σκέλος το οποίο είναι βραχία η ακτινοβολία. Τι θεραπεία θα δώσουμε σε αυτούς τους αρρώστους όταν πλέον χειρουργηθούν? Είναι οι σύγχρονες οδηγίες λένε ότι 4 μήνες βοηθητικής θεραπείας είναι αρκετή για αυτούς τους αρρώστους και μάλιστα τα δύο μεγάλα σώματα που αποφασίζουν και δίνουν τα guidelines διαφωνούν. Το NCCN λέει σε όλους τους αρρώστους να δοθεί βοηθητική θεραπεία, άσχετα αν έχουν κάνει πλήρη ύφεση. Το ΕΣΜΟ δίνει τους ασθενείς οι οποίοι έχουν κίνδυνο περισσότερο. Βλέπουμε σε αυτό τον πίνακα ότι οι ασθενείς που έχουν πλήρη ύφεση μετά το χειρουργείο πάνε πάρα πολύ καλά. Σε όλες τις επιβιώσεις που να μετρήσουμε, disease free survival, overall survival, αντίθετα, οι άρρωστοι που έχουν λεμφαδένες θετικούς, όπως αποδεικνύεται από το χειρουργείο, δεν πάνε καλά.
Αυτοί όμως που ωφελούνται περισσότερο είναι οι ασθενείς με το και έχουν ανάγκη από θεραπεία, είναι ασθενείς που έχουν χαμηλά τον όγκο, οι ασθενείς που μιλάμε τώρα. Βλέπουμε εδώ τους ασθενείς που έχουν PCR, τι καλά αποτελέσματα έχουν. Και εδώ θέλουμε να δείξουμε το αποτέλεσμα της βοηθητικής θεραπείας, που βλέπουμε ότι αυτοί που έχουν ανταποκριθεί και έχουν κάνει PCR, έχουν είτε πάρουν άτζεβαν θεραπεία, είτε δεν πάρουν, δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Αντίθετα, αυτοί που δεν παίρνουν μετεγχειρητική θεραπεία, δεν πάνε καλά. Χρειάζονται δηλαδή τη χημειοθεραπεία. Όπως αποδεικνύεται από αυτή τη μελέτη του 2011, είναι όσο καθυστερούμε την άτζεβαν θεραπεία, τη βοηθητική θεραπεία μετά το χειρουργείο, τόσο χειρότερα αποτελέσματα έχουμε. Γιατί αυτοί οι άρρωστοι μετά το χειρουργείο έχουν αρκετά προβλήματα και πολλές φορές δεν μπορούμε στις 4 εβδομάδες να δώσουμε. Αν κάνουμε άλλες 4 εβδομάδες καθυστέρηση, φαίνεται ότι αυτοί οι άρρωστοι δεν πάνε καλά. Και εδώ είναι μια άλλη μελέτη με αρκετούς αρρώστους που είναι μετα-ανάλυση και φαίνεται ότι οι άρρωστοι που έχουν πάρει βοηθητική θεραπεία μετά το χειρουργείο πάνε καλύτερα και όσον αφορά την επιβίωση. Και μάλιστα όλες οι υποδομάδες των αρρώστων αυτών. Συνοπτικά, για να δείξουμε το όφελος της χημειοθεραπείας, είναι αυτή η μελέτη, που είναι και αυτή η μετα-ανάλυση. Βλέπουμε οι δύο πρώτες στήλες είναι χειρουργείο και χειρουργείο μόνο με ακτινοβολία. Οι άλλες στήλες είναι που προστίθεται η χημειοθεραπεία σε οποιαδήποτε φάση. Είναι σαφές ότι ακόμα και οι ενδιάμεσου κινδύνου πάνε καλύτερα, αλλά και οι high risk πάνε σαφώς καλύτερα σε ό,τι αφορά το overall survival, αλλά και στο disease free survival. Ακόμα και στις υποτροπές τοπικές, όπου προστίθεται χημειοθεραπεία, οι άρρωστοι έχουν καλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης. Μόνο αυτή η διαφάνεια φτάνει για να καταλάβουμε τη διαφορά. Οι δύο πρώτες που αφορούν το survival είναι η χειρουργική επέμβαση και η χειρουργική επέμβαση μαζί με ακτινοβολία. Οι άλλες 4 καμπύλες είναι αυτές που προστίθεται χημειοθεραπεία σε οποιαδήποτε φάση της αγωγής. Αυτή την έδειξε και ο κύριος Βακάλης, δεν θα επιμείνω. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι η χημειοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ στην επιβίωση και στα καλά αποτελέσματα τα τοπικά. Ποιους θα επιλέξουμε να κάνουν χημειοθεραπεία? Σίγουρα τους ασθενείς που έχουν ΤΑΦ3, ΤΑΦ4 του όγκους, αυτούς που έχουν θετικούς λεμφαδένες, αυτούς που έχουν χαμηλά τον όγκο, και αυτούς που έχουν διήθηση του μεσοορθού. Ερώτημα είναι για τους ΤΑΦ3 νι-0. Προσοχή όμως, ΤΑΦ3 με νι-0 κλινικά, απεικονιστικά, μπορεί να είναι υποσταδιοποιημένο, να μην έχουμε αναγνωρίσει τους λεμφαδένες. Άρα μπορεί και από αυτούς τους αρρώστους να έχουμε όφελος όταν δώσουμε χημειοακτινοβολία. Επιπλέον, το βάθος διήθησης, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Βόρος, βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε ΤΑΦ3 που έχουν πάντο από 5 χιλιοστά έξω από το τείχομα. Αυτοί θεωρούνται πολύ υψηλού κινδύνου και πολύ υψηλού κινδύνου να έχουν λεμφαδένες. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Αυτοί που έχουν μικρούς όγκους, ΤΑΦ1, ΤΑΦ2, ενδεχόμενα να μην χρειάζονται χημειοακτινοβολία. Παρόλα αυτά, ίσως χρειάζεται να κάνουμε και ενδοορθικό υπερηχογράφημα, ίσως και βιοψία για να το διαπιστώσουμε αυτό. Είπαμε για το μεσόρθο και είπαμε για τους όγκους τους δύσκολους, τους χαμηλούς όγκους που χρειάζεται να προσέξουμε, και εδώ έχει θέση, το Ογκολογικό Συμβούλιο έχει θέση, δηλαδή να γίνει συζήτηση όλης της ομάδας πριν να γίνει το χειρουργείο, γιατί ο απότερος στόχος είναι να διατηρηθεί ο σφυκτήρας και να μπορέσει ο άρρωστος να είναι σε πλήρη καλή κατάσταση. Η χορήγηση της χημειοθεραπείας πριν από την ακτινοβολία ή τη χημειοακτινοβολία πρέπει να δίδεται, αν αποφασιστεί, είτε σε μελέτες, είτε σε πολύ εκτεταμένους όγκους, είτε σε θετικούς λεμφαδένες, είτε σε πολύ, πολύ χαμηλούς
όγκους. Τι συμβαίνει εάν έχουμε πλήρη ύφεση? Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν υπάρχει καμία τυχιοποιημένη μεγάλη μελέτη που να μας δίνει αποτελέσματα. Τρέχουν αρκετές μικρές μελέτες. Είναι μια συζήτηση που μπαίνει σε όλα τα αγκολογικά συμβούλια, σε όλα τα μεγάλα ιδρύματα. Γιατί το καλύτερο για τον άρρωστο είναι να μην υποβληθεί σε μια επέμβαση. Το θέμα είναι πόσο ασφαλές ογκολογικά είναι. Το σχήμα που δίνουμε στην νέο βοηθητική θεραπεία κυρίως είναι μια φλουροπυρημίδινη, δηλαδή continuous infusion 5FU, αλλά επειδή αυτό είναι αρκετά δύσκολο να χορηγείται ταυτόχρονα με την ακτινοβολία, έχει επικρατήσει να χορηγείται η καπεσιταμπίνη, η οποία φαίνεται ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα, όπως προϋπόθηκε. Η προσθήκη οξαλιπλατίνης είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Φαίνεται ότι δεν βοηθάει ιδιαίτερα, ίσως προσθέτει μόνο τοξικότητα σε αυτή τη φάση. Το ειρηνοτεκάνη δεν συζητιέται, γιατί σε καμιά μελέτη δεν έχει δείξει μέχρι τώρα. Τρέχουν κάποιες μελέτες καινούργιες, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει δείξει καλά αποτελέσματα. Οι καινούργιοι παράγοντες, οι αγγειογενετικοί παράγοντες, και το αφλίμπερψετ και το μπεβασίζουμαμπ, δεν έχουν δείξει σε μεγάλες μελέτες τα αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ, όπου δοκιμάστηκαν υπήρχαν μετεγχειρητικά προβλήματα, ήδη εγχειρητικά προβλήματα, και τα μονοκλονικά αντισώματα σε τούξιμαμπ και πανιτούμιμαμπ δεν έχουν δείξει σε μεγάλες μελέτες τουλάχιστον την αξία τους. Αυτό που έχει επικρατήσει είναι αυτά τα δύο σχήματα όσον αφορά την μετεγχειρητική θεραπεία, την adjuvant δηλαδή θεραπεία, δηλαδή το FOLFOX και το CAPOX, δηλαδή να χρωγείται οξαλιπλατίνη. Παρόλο που η οξαλιπλατίνη σε καμία μελέτη δεν έχει δείξει πλεονεκτήματα όσον αφορά την επιβίωση, και οι δύο μεγάλοι οργανισμοί, το NCCN και το ESMO, συμφωνούν ότι αυτά είναι τα σχήματα τα οποία πρέπει να χορηγηθούν μετά το χειρουργείο. Παρόλα αυτά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ειδικά σε χαμηλού κινδύνου αρρώστους, γιατί δεν πάβει να υπάρχουν προβλήματα, κυρίως τοξικότητας με την οξαλιπλατίνα. Αλλά όταν το στάδιο μετά το χειρουργείο, δηλαδή το παθογνωτομικό στάδιο, είναι προχωρημένο, όταν η γενική κατάσταση του ασθενούς είναι καλή, όταν δεν έχει άλλα προβλήματα υγείας ή όταν προτιμάει να κάνει το κάτι παραπάνω, εκεί πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά την adjuvant θεραπεία. Όσον αφορά το διάστημα που θα μεσολαβήσει για το χειρουργείο, φάνηκε σε αυτή τη διαφάνεια. Απλώς θέλω να προσέξετε το εξής, ότι δίνουμε σε όλους τους ασθενείς ταυτόχρονη χήμιο άκτινο, διαφέρει το διάστημα το οποίο δεν δίνουμε τίποτα, και εδώ είναι δύο κύκλοι FOLFOX, 4-6. Ποια είναι η διαφορά? Ότι οι παθολογικές πλήρες υφέσεις, όσο δίνουμε περισσότερη θεραπεία, είναι καλύτερες. Έτσι λοιπόν, πρέπει να καταλήξουμε ότι φαίνεται πως τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει στην τοπική υποτροπή είναι εξαιρετικά, αλλά μας απομένει ένα περίπου 30% μακρινών υποτροπών. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται ότι δεν έχουμε κερδίσει στο ορθό είναι οι υποτροπές που θα έρθουν αργότερα, και μάλιστα σε όργανα όπως το σηκώτη, ο πνεύμονας, τα οστά. Έχουμε κάτι φαίνεται να κάνουμε ακόμα, κυρίως όσον αφορά τη συστηματική θεραπεία. Κάτι μας λείπει περισσότερο. Πρέπει να προσέξουμε κυρίως αυτούς τους αρρώστους που χειρουργούνται και έχουν θετικούς λεφαδένες, να αρχίζουμε τη χημειοθεραπεία σε αυτούς που είναι υψηλού κινδύνου όσο γίνεται πιο γρήγορα μετά το χειρουργείο. Και θέλω να επιμείνω ότι τουλάχιστον από τα δεδομένα όλων των ετών φαίνεται ότι η χημειοθεραπεία μαζί με την ακτινοβολία, και βέβαια με προϋπόθεση το καλό χειρουργείο, έχει δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Σίγουρα έχουμε δρόμο ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.